συστήματος το οποίο ήταν άθλιο, άδικο και αναποτελεσματικό και το οποίο μέσα σε 2-3 χρόνια το μεταρρυθμίζουν συνεχώς προσθέτοντας αλλαγές, μπαλώματα και προσπάθειες να αυξηθούν οι φόροι και τα έσοδα με βάση τις εκάστοτε στόχους από το ισχύον σύστημα. Προφανώς αυτό δεν επιδιορθώνεται. Κάθε επιδιόρθωση παράγει προβλήματα ακριβώς επειδή. Ναι, αλλά το δίκαιο φορολογικό σύστημα σημαίνει για εσάς αύξηση της φορολόγησης των προσώπων, των φυσικών προσώπων. Είναι η τρύπα της φοροδιαφυγής αυτό. Είναι γνωστό, καταγραμμένο, δεν αφορά. Εμείς θα κάνουμε το μη στο φορολογικό σύστημα. Και θα βάλουμε το μεγάλο πλούτο που λέγατε. Γιατί τα φυσικά πρόσωπα δεν είναι όλοι πλούσιοι. Τα φυσικά πρόσωπα είναι η μεγάλη τρύπα των πλουσίων. Διότι αν δείτε τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, θα διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχουν πλουσίοι στην Ελλάδα. Το ξέρω, κύριε Σταθάκη. Σταματάνε όλοι στα 80.000 ευρώ. Κανένας Έλληνας βγάζει εδώ και 30 χρόνια, δεν βγάζει ποτέ παραπάνω. Είναι προφανώς η μεγάλη τρύπα. Κλείσαμε, κύριε. Ελάτε, κύριε Σταθάκη. Έχετε δίκιο στην επισήμανση την οποία κάνατε ότι θα έπρεπε να αποφεύγουμε κινήσεις.